Φυσικά δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τους παίρνει όλο αυτό το κύμα. Το ίδιο θα γίνει και τώρα με αυτή την περίοδο, αλλά σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όταν οι ντόπιοι παίρνουν στα χέρια πια την επιχειρηματικότητα του τόπου και βγάζουν σιγά σιγά αυτούς τους ξένους απ' έξω, και πολλές φορές παίρνουν και από αυτούς τις επιχειρήσεις, αρχίζει και αναπτύσσεται τοπικά η μεγάλη ανάπτυξη του τόπου. Συνήθως αυτή είναι η δεύτερη περίοδος του τουρισμού. Μπαίνουν κεφάλαια, κάνουν δάνεια, κάνουν πράγματα, σπουδάζουν κάποια παιδιά. Δεν ξεφεύγουν όμως της καταγωγής των πραγμάτων. Παρόλα αυτά, χάνουν σιγά σιγά το σημείο επαφής με τα ήθη και τα έθιμα, γιατί δεν έχουν χρόνο. Υπάρχουν μάλιστα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα, διάβαζα ένα παράδειγμα στην Ισπανία, όπου είχαν μία λιτανία μιας Παναγίας και για τον τουρισμό την κάνουν 2 φορές τον ίδιο μήνα. Οπότε αυτό δεν έχει καμία έννοια με το έθιμο και την ενέργεια της θρησκευτικότητας. Έτσι. Και μετά αρχίζει να μπαίνει η τρίτη περίοδος, που μπαίνουν τα ξένα κεφάλαια. Τα ξένα κεφάλαια δεν μπαίνουν τώρα με τις αγορές που γίνονται στα μεγάλα ξενοδοχεία, όπως έχει γίνει στη Ρόδο τώρα. Τη Ρόδο τώρα μεγάλες μονάδες παίρνουν ξένοι για μια δεκάρα. Ο ντόπιος είναι χρεωμένος, διότι παίρνει δάνεια για να αυξήσει τα δωμάτια του. Πολλές φορές με πάρα πολλά παράνομα, τα οποία πληρώνει μετά και τα πρόστιμα. Αρχίζουν και μαζεύονται τα ποσά. Ταυτόχρονα δεν μπορεί ο ίδιος να προωθήσει το ξενοδοχείο του και το δίνει σε εταιρείες. Άρα έχει βάλει από κάτω την ξένη εταιρεία χωρίς να το ξέρει. Θα σας πω κάτι, σε κάποιες προηγούμενες εκλογές είχα βάλει στο ψηφοδέλτιο τελευταία στιγμή υποψηφιότητα κι εγώ και θεώρησα καλό να περπατήσω τους δρόμους και να μπαίνω στα κτίρια. Ειλικρινά έπαθα σοκ. Τα κτίρια από το αεροδρόμιο μέχρι τη χώρα ήταν γραφεία ξένων. Και έχοντας, εικόνα, ναι, και έχοντας ήδη μπει στην ΕΟΚ, να τι, η παγκοσμιοποίηση, δεν υπήρχε ένας υπάλληλος Έλληνας. Διότι έχουν δικαίωμα να δουλέψουν εδώ. Άρα τι γίνεται, έχω φέρει χωρίς να το ξέρω άλλους υπαλλήλους, οι οποίοι θα δουλέψουν σκληρά και σωστά και με συνέπεια. Δεν έχουν εκείνο το άλλο, δεν βαριέσαι. Αυτό το δεν βαριέσαι. Μιλάμε πολλές φορές ότι μας πήραν οι μετανάστες στις δουλειές. Ας θυμηθούν κάποιοι που η δουλειά τους ήταν υδραυλικός ή μπογιατζής ή χτίστης, τις τιμές που είχαν φτάσει. Δεν μπορεί ο άλλος να ανταπεξέλθει και δεν είναι και, δεν είναι και τα χρήματα που σου αξίζουν σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, και τι γίνεται, έρχεται αυτό το κύμα, χάνουμε αυτό, χάνουμε τ' άλλο, χάνουμε τ' άλλο. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε πώς να κουλαντρήσουμε, να το πούμε έτσι πολύ νησιώτικα, τις επιχειρήσεις μας. Μπήκανε στο ίντερνετ. Δεν ξέρουν ότι το να έχεις μια σελίδα στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι έχεις αυτόματα και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ότι πρέπει εσύ να το δουλεύεις. Δεν ξέρουν να δουλέψουν τα εργαλεία τους πολύ. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε στα χέρια μας και πώς διαχειρίζεται αυτό. Τι είναι αυτό. Το να έχω ένα πλυντήριο δεν σημαίνει ότι δουλεύει μόνο του. Πρέπει να ξέρω πώς δουλεύει. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίοδο να εξυγχρονιζόμαστε και να μαθαίνουμε από την αρχή πράγματα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι. Δεν το λέμε αυτό για να το πούμε σαν μια πολύ ωραία φράση φιλοσοφική. Δεν τελειώνει εκεί. Το θέμα είναι να το κάνουμε πράξη στον εαυτό μας. Άρα το ζητούμενο τώρα είναι αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ίσως ένα χειμώνα να μην πάμε διακοπές, αλλά να κάτσουμε να διαβάσουμε. Πράγματα που μπορεί να μην μας αρέσουν. Να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Και επίσης να μην ξεχάσουμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Γιατί η μισαδολοδοξία μας χάλασε. Εάν δεν δώσουμε χέρι πραγματικό ο ένας στον άλλον, οι επιχειρηματίες, τότε θα χαθούμε. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα δικιά μας, παρόλο που πια έχουν μπει ξένοι να μας διοικούν. Είναι και αυτό μία κατοχή. Θυμάμαι το 90 που ήμουν στο Βερολίνο με φίλους καλλιτέχνες και ανθρώπους που ψαχνόντουσαν. Συζητάγαμε σε καφενεία, πολύ πνευματικά καφενεία, ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα είναι σειράξεις που θα γίνονται μέσα στις πόλεις από τις τάξεις των ανθρώπων και θα είναι οι ίδιοι μεταξύ μας. Αυτό ήδη γίνεται.
Πρέπει να δούμε τα πράγματα τώρα. Δεν έρχεται η κρίση. Η κρίση είναι ήδη εδώ. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Σας λέω, το μόνο καλό που πιστεύω ότι είναι ότι κάπου άνθρωποι που δεν έχουν τη μεγάλη αξία σε αυτό που λένε ότι κάνουν, αναγκαστικά, ακόμα και αυτός που τακτοποιούσε το συγγενή, θα πάρει αυτόν που του κάνει τη δουλειά του. Είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει. Ρώταγα κάποιον φίλο έτσι πολύ ψαγμένο, του λέω τι θα κάνουμε τώρα, σκληρή δουλειά. Και με κάποιον άλλο φίλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει τις επιχειρήσεις του στην Κίνα, τον ρώταγα γενικά στην Ευρώπη τι γίνεται και πώς θα πάμε. Μου λέει θα είναι δύσκολα, γιατί είχαμε μάθει μια μαλθακή ζωή να περνάμε καλά. Και σίγουρα οι επόμενοι πλούσιοι του κόσμου θα είναι οι Κινέζοι και οι Ινδοί. Γιατί μπορούν να δουλεύουν μέχρι το βράδυ σκληρά, χωρίς να λένε τίποτα. Και ναι, μεν μπορεί να μην είναι ζωή αυτή, αλλά πιθανώς αυτή να είναι η ζωή που πρέπει να κάνουμε. Κατοχές υπάρχουν πολλών ειδών. Είμαστε υποκατοχή. Θέλω να καταθέσω εδώ, νιώθω αυτή την ανάγκη να μιλήσω για τον Μικονιάτη, να πω δύο πράγματα. Ο Μικονιάτης, παρόλο που υπάρχει αυτή η οικονομική εφορία, είναι από τα μαγικά νησιά του κόσμου, ο πιο ελκυστικός σας προορισμός μαζί με τη Σαντορίνη στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν χάσει την επαφή τους με την παράδοση με Μικονιάτες. Όχι. Σε σύγκριση με άλλους νησιώτες. Αυτό μπορώ. Και ένα δεύτερο, ότι οι Μικονιάτες ή σε αγκαλιάζουν και σε βάζουν στο σπιτικό τους διαπαντός ή στην άκρη αυτούς. Δεν έχουν μέσο όρο, δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που και εγώ πολύ. Και εγώ αισθάνομαι στη Μύκονο ότι μπορώ να μπω σε κάθε σπίτι της Μύκονο και νιώθω υπερήφανος γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, γιατί κάνετε έργο. Γιατί ο Μικονιάτης σε οποιαδήποτε τάξη και να βρίσκεται, σέβεται τον άνθρωπο που δουλεύει. Αυτό το έχει στο DNA του. Οι Μικονιάτες έχουν ένα καλό, είναι εργατικοί. Και κάτι άλλο που μου έλεγε η γιαγιά μου και το ανακαλύπτω κάθε μέρα, μου έλεγε έχουν ένα ελάττωμα. Δεν είναι πονηροί. Δεν είναι. Είναι πολύ αθώοι άνθρωποι. Αυτό δηλαδή το χαίρομαι. Και πολλές φορές και πράγματα που γίνονται. Παιδική αθότητα και αυτό με γοητεύει, ας πούμε. Ο Σαθανάς ο Μέγας, ο Δήμαρχος. Το νιώθω σαν παιδί, το νιώθω. Έχει μια έτσι μια αφέλεια, μια αθωότητα. Μα και η κακότητα όταν γίνεται, γίνεται αφελώς. Δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται, δηλαδή είναι αστείο. Δηλαδή ξέρεις τι κάνει ο άλλος. Και πολλές φορές στις δύσκολες στιγμές είμαστε ενωμένοι σαν μπουνιά. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή δεν εγκαταλείπουμε ο ένας τον άλλον. Απλά θέλω πάντα να ακούω τον κόδωνα του κινδύνου και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Γιατί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια που ήταν μαλθακά, ανοίξαμε τις πόρτες μας σε ανθρώπους που ήρθαν από το πουθενά και βγάλανε φυλάδια στη Μύκονο, που ήταν εμφανές ότι αυτοί πρέπει να πληρώνονταν από κάπου και να ήταν δάκτυλος. Διότι δεν νοούνται ταξίδια αυτονών μέχρι τη Νέα Υόρκη πήγαινε έλα από μια πολύ φτωχή εφημερίδα. Και μάλιστα κάποτε η εφημερίδα αυτή έβλεψε και το Δωρόθεο στη Σύρο. Και το ξέρετε αυτό το γεγονός. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως εσύ ο ίδιος, ο Μικονιάτης ή οποιοδήποτε ντόπιος, να πας να λες ιστορίες ή να πιθανολογείς ή ακόμα και μεγάλους δημοσιογράφους από μεγάλα κανάλια που ψάχνουν να βρουν διάφορα θέματα, να πας να καρφώνεις τον ή να προσπαθείς να δεις πώς θα καρφώσω τον ντόπιο. Αν είσαι μάγκας φίλε μου, έλα να μου το πεις ο ίδιος και έλα να βάλουμε τάξη στον τόπο μας. Τα ενίκο μη ενδύμω. Αλλά τα ενδύμω πρέπει να τακτοποιούνται. Εγώ συχαίνω με τους ανθρώπους που μιλάνε στα τραπέζια και όταν περνάει ο δήμαρχος τα κάνουν πάνω τους. Προφκέτεται. Πάντα. Είναι το ελληνικό στοιχείο, δυστυχώς. Όχι μόνο εδώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω κάποιον και να λέει το κράτος μου κάνει μου και εσύ δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό ή δεν είσαι σωστός απέναντι στον εαυτό σου, στο δρόμο σου, από εκεί που θα πετάξεις τα σκουπίδια. Αν δεν έχεις εσύ τάξη, πώς θα μιλήσεις στον άλλον, πώς θα τη βάλεις. Είναι αυτό που σας είπα, που μου έλεγε κάποιος ότι πρέπει να απαντάς με ανομία. Όχι, δεν θέλω. Εγώ, επειδή δεν θέλω το άνομο, εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου θα είμαι αυτή που είμαι. Αυτό είναι η αντίσταση, είναι να κρατηθώ αυτό που είναι.